μπορούμε εμείς να σας αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει απλώς αισθητική και δεν υπάρχει και απλώς συλλέκτης. Μπορεί να υπάρξει ένας συλλέκτης αισθητικής και όχι μόνο μπορεί να υπάρξει, αλλά τον βρήκαμε και σας τον παρουσιάζουμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κύριος Γιώργος Καραμπελάς. Νομίζω ότι έχω κάνει το απόλυτο color blocking. Πώς αλλιώς θα μπω στο σπίτι του συλλέκτη αισθητικής, παρακαλώ. Γιώργος Καραμπελάς. Παιδιά, τι υπάρχει εδώ μέσα? Πορτοκαλί θρόνος. Δεν έχω ξαναδεί. Υπέροχο. Καλώς την. Α, η αλήθεια είναι ότι σε περίμενα πιο χρωματιστό. Πόσους άντρες, ειδικά στην Ελλάδα, έχεις δει να φοράνε ροζ παπούτσια? Ροζ παπούτσια. Εγώ αν είχα άντρα και φόραγε ροζ παπούτσια, θα τσακωνόμασταν για το ποιος θα τα πρωτοφορέσει. Τώρα τι έχεις να πεις? Τώρα μάλιστα. Καταρχήν να σου πω, είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος τι θα φορέσω για να σε συναντήσω. Πιο τέλεια δεν θα μπορούσα να το έχεις κάνει. Τι ακριβώς είναι ο συλλέκτης αισθητικής? Ουσιαστικά η δουλειά μου είναι concept maker. Δηλαδή εγώ ουσιαστικά φτιάχνω ιστορίες. Mm-hmm. Μία ιστορία μπορεί να είναι το πώς θα σε ντύσω. Μία άλλη ιστορία είναι πώς θα φτιάξω το σπίτι σου. Μία άλλη ιστορία θα είναι πώς θα μπορώ να φτιάξω το ξενοδοχείο που έχεις. Να σχεδιάσω την καμπάνια που θες να κάνεις ως πελάτης. Βλέπε επικοινωνία, διαφήμιση. Εδώ στην Ελλάδα, όταν κυκλοφορείς στο δρόμο, σε κοιτάνε περίεργα που είσαι έτσι χρωματιστός. Τι λες? Εσένα? Άρα νομίζω ότι υπάρχει λίγο μία σκοτεινή απειλή που πιστεύω ο κόσμος νιώθει. Και γι' αυτό ακριβώς ο άντρας μπορεί να σε θέλει. Μην βγεις έτσι σούργελο έξω. Πού θα σε κυκλοφορήσω? Τι θα πει η μαμά? Τι θα πει η θεία? Τι θα πούνε οι φίλοι μας? Πού τη βρήκες αυτή με το κόκκινο, το κίτρινο και αυτό το υπέροχο? Ναι, ισχύει, έτσι όπως τα λες. Πόσα ζευγάρια παπούτσια έχεις? Σίγουρα πάνω από 150. Όλα τα χρώματα, όλα τα είδη. Η ντουλάπη σου? Η ντουλάπη μου είναι ακόμα περισσότερα. Είναι ανοιχτές καταρχήν οι ντουλάπες μου. Οι άντρες στην Ελλάδα, πώς σου φαίνεται το ντύσιμό τους? Βαρετό. Βαρετό. Η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένα τα πράγματα στους άντρες. Είναι περιορισμένα, αλλά νομίζω οι άντρες περιορίζονται και καμιά φορά έχω να σου πω. Συγγνώμη από τις φίλες τηλεθεάτριες, οι γυναίκες τους βάζουν σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Ας πούμε, εμένα η δικιά μου σύζυγος από την αρχή με είχε δεχτεί έτσι, ναι. Και όχι απλώς με είχε δεχτεί, της άρεσε. Αλλά πιστεύω ότι καμιά φορά και οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες λένε στον άντρα: μην τολμήσεις. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν τα στερεότυπα, οι κοινωνικές δομές, οι γονείς. Wow. Σακάκια με πουλιές. Γιώργο, αυτό που το έχεις φορέσει? Από πρωτοχρονιά μέχρι απλό dinner που το έχω συνδυάσει με jeans, ας πούμε, και το έχω κατεβάσει. Και λευκό t-shirt, πολύ απλό. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργο. Κύριε Καράμπελα, γιατί μας βάλετε και στο σπίτι σας. Δηλαδή δεν είναι απλό αυτό το πράγμα. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια, Γιώργο, ότι ό,τι δεν καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι γενικά, το φοβόμαστε και γι' αυτό το λόγο γινόμαστε φοβερά επικριτικοί. Τι ωραίο που είναι όμως να μπορεί κανείς να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο και με τα χρώματα και με τη διάθεσή του. Εγώ είμαι 100% υπέρ αυτού του πράγματος. Δεν είναι για όλους όμως. Δηλαδή ο κ. Καραμπέλας πραγματικά το φοράει και δεν τον φοράει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος μποέμ. Φυσικά ο άνθρωπος είναι. Δεν είναι για όλους όμως. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους, αλλά είναι και για πολλούς άλλους που το κάνουν. Και είναι τέλειο που βρήκε την κλίση του και είναι αυτή. Γιατί ο άνθρωπος έχει σπουδάσει νομική, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει μια τελείως διαφορετική καριέρα. Όμως είναι τόσο. Λίγο χρώμα στα δικαστήρια. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Όχι, δεν ήθελε ο άνθρωπος. Ήθελε να κάνει αυτό, να είναι Και καταρχήν, όταν λες, ας πούμε, σε κάποιον, είμαι συλλέκτης αισθητικής, από μόνο του μόνο που το προφέρεις, που το λες, ότι αυτό είναι το επάγγελμά σου, δεν αισθάνεσαι αλλιώς. Χαρούμενος. Έτσι δεν είναι. Χαρούμενος, δημιουργικός. Δεν προσδιορίζει αυτό όλη σου τη ζωή μετά. Υπάρχουν υπέροχα αντικείμενα, έτσι. Υπέροχα αντικείμενα. Φοβερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, 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 μπράβο. Και η Νάντια μας πει εκεί. Του κουτιού. Ως όφιλε. Του κουτιού. Λοιπόν. Κύριε Κατακοπλή.